Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε καλά? Μια χαρά, μια χαρά. Ήταν η πρώτη σας, έλεγα. Πολύ και με. Ναι, ακόμη εκεί, ε. Ακόμη εκεί, ακόμη εδώ. Εντάξει, είμαι με φίλους εδώ και μιλάμε. Εντάξει, αν μη τι άλλο, εσείς πρέπει να έχετε και πάρα πολλούς φίλους, γιατί, κύριε Φρυλίγκο, ασχολείστε με το ποδόσφαιρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ μέσα ξέρω από την πρώτη πέτρα μέχρι τον πρόεδρο, να πω. Από την πέτρα που υπάρχει κάτω μέχρι τον πρόεδρο. Ναι. Όλα τα παιδιά εδώ, όλοι είναι φίλοι πολλών ετών. Ναι. Πολλών ετών. Κάντε μας ένα σχόλιο έτσι για την κλήρωση του πρωταθλήματος της Football League. Επιτέλους έχουμε πρεμιέρα, έχουμε σέντρα. Ο Άρης παίζει με τον Ιγυνιακό εντός έδρας στο πρώτο παιχνίδι. Εντάξει, βατή κλήρωση είναι για τον Άρη. Πιστεύω καλή είναι. Θα μου πεις όλες οι κληρώσεις είναι κληρώσεις. Ναι. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, παρά το γεγονός ότι η δεύτερη αγωνιστική έχει να παίζει Τρίκαλα, ναι, που εκεί είναι ένα παιχνίδι, βέβαια, ένα ντέρμπι εκεί. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι γενικά σε γενικές γραμμές είναι βατή κλήρωση. Η ομάδα είναι καλή, η ομάδα του Άρη, τη βλέπω εγώ ότι είναι καλή και μέχρι τις 22 του μηνός θα είναι ακόμη καλύτερη. Mm-hmm. Και ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά, δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή όλα εντάξει, δηλαδή την κλήρωση είναι καλή. Mm-hmm. Καλή. Είδαμε ότι υπάρχει μόνο μία εμβόλυμη αγωνιστική μέχρι τα Χριστούγεννα και αυτή ακριβώς πριν τις γιορτές του Χριστουγέννου, έτσι δεν είναι? Ναι, σύνολο είναι 5 οι εμβόλυμες, ναι, αλλά πριν τα Χριστούγεννα είναι μία ακριβώς. Άρα θα είναι οι άλλες 4 μαζεμένες στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Οι άλλες τέσσερις έχω τις... Ναι. Κάτσε να σου πω, έχω τις ημερομηνίες, υπάρχουν, γιατί έχω το πρόγραμμα εδώ. Είναι αργά βέβαια, ναι, είναι νωρίς. Η μία είναι Μεγάλη Τετάρτη πάντως. Τις έχω κυκλωμένες εδώ και θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, η πρώτη είναι 20 Δεκεμβρίου. Ναι. Η δεύτερη είναι 31 Ιανουαρίου. Ναι. Η τρίτη είναι 7 Μαρτίου. Mm-hmm. Η τέταρτη είναι 4 Απριλίου. Μεγάλη Τετάρτη είναι αυτό. Μπράβο. Και η πέμπτη είναι 25 Απριλίου. Μάλιστα. Αν βέβαια, είπαν εδώ στην Football League, ότι αν τυχόν, γιατί η ΕΠΟ δεν έχει βγάλει ακόμη το πρόγραμμα του κυπέλου, αν τυχόν υπάρχει κάποια αγωνιστική κυπέλου κλπ, ίσως αυτές οι εμβόλυμες αλλάξουν κάπως. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, ναι, αυτό είναι... Δηλαδή, επειδή η ΕΠΟ δεν έχει βγάλει ημερομηνίες κυπέλου, οι οποίες σαν Τετάρτη βέβαια, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη όπως κάνει η ΕΠΟ, αν τυχόν συμπέσει κάποια, θα γίνει αλλαγή από τη Football League. Μάλιστα. Υπόθηκε κάτι, κύριε Φρυλίγκο, για το πότε θα γίνονται τα παιχνίδια? Αυτό βέβαια είναι σε συνάρτηση με το τι θα επιλέξει το τηλεοπτικό κανάλι που έχει τα δικαιώματα. Όχι. Απολύτως τίποτα δεν υπόθηκε. Για αυτό το θέμα τίποτα απολύτως. Υπάρχει μια φημολογία ότι θα πάνε Σάββατο και Δευτέρα τα ματς. Δεν ξέρω αν την έχετε. Δεν ακούστηκε. Εδώ πάντως δεν έγινε καμία τέτοια συζήτηση. Απολύτως καμία. Αυτό βέβαια σίγουρα θα παίξει ρόλο, σου είπα και με τον θέμα της τηλεοπτικής στέγης. Ναι. Σωστά. Εντάξει. Αυτά θα τα... Δηλαδή πιστεύω μέσα στις επόμενες μέρες ότι θα καθοριστούν αυτά τα πράγματα και θα διευθετηθούν. Γενικότερα έτσι κλίμα από και τον άλλο. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Εντάξει. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Ήρεμα, ήσυχα, έγινε πολύ ωραία κλήρωση. Οι άνθρωποι εδώ τα είχαν φτιάξει πάρα πολύ καλά. Πέρσι ήσασταν στην κλήρωση? Πέρσι ήταν που έγινε η μάχη. Που έγινε το ντου. Έγινε η μάχη το ντου τότε πέρσι για το Σφαγανάκι και με τον Κυρτζίκη. έγινε πολεμικό το έργο. Φέτος, αντιθέτως με πέρσι, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Αξίζουν συγχαρητήρια εδώ πέρα στα παιδιά της Football League, γιατί είχαν φτιάξει πραγματικά μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και σε όλο το προσωπικό έργο. Και πιστεύω ότι ήταν δηλαδή ένα οικογενειακό κλίμα, ας το πω έτσι, οικογενειακό. Η παρουσία του κυρίου Στράτου και τα όσα είπε δείχνουν και μία διάθεση, λέτε, να τα βρούνε δύο λίγες, γιατί υπάρχει η εκκρεμότητα σημαντική. Βεβαίως. Όπως έδειξε ο άνθρωπος και αυτά που είπε, ανάλογα και αυτά που είπε, έδειξε ότι υπάρχει γέφυρα. Έτσι κατάλαβα εγώ τουλάχιστον. Τώρα εσείς λείπατε, είσαστε στην Αθήνα βέβαια. Ναι. Σήμερα ήταν τσατισμένος ο κύριος Μυροφορίδης. Κάποιοι τον ενόχλησαν και τα έχω σε δεξιά-αριστερά. Δεν ξέρω, πήρατε ξέρω κλίμα. Δεν σας λέει τίποτα τις τελευταίες μέρες? Με το Πίντο τσατίστηκε τα δημοσιεύματα, με κάτι τέτοια πράγματα. Εντάξει, σήμερα δεν μίλησα μαζί του, μόνο για το θέμα της... δεν μίλησα για την συνέντευξη, δεν μου είπε τίποτα. Mm-hmm. Απλώς μιλήσαμε, είχαμε την επικοινωνία αμέσως μετά την κλήρωση, γιατί
Τον ενημέρωσα αμέσως ποιες είναι οι πρώτες αγωνιστικές κλπ. Mm-hmm. Δεν είπαμε τίποτε άλλο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από αύριο και μετά. Από κοντά, από κοντά. Εκείνο που σας είπε σίγουρα βέβαια, το οποίο το είπαμε και εδώ, είναι ότι το παιχνίδι με την Μπόκα ορίστηκε για 8 Νοεμβρίου. Τώρα από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί αυτό. Mm-hmm. Έτσι πιστεύω. Τι διαφορές βλέπετε στον Άρη, είστε πάρα πολλά χρόνια στα γήπεδα. Εμείς στον Άρη, εντάξει, το ζούμε καθημερινά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εσείς που έχετε έρθει πλέον από την Αθήνα, βλέπετε κάτι άλλο σε αυτή την ομάδα, σε αυτόν τον σύλλογο? Εκείνο που μπορώ να πω ότι βλέπω είναι, και το πιστεύω, δηλαδή δεν το έχω δει ακόμη διαζώσεις, αλλά το πιστεύω μέσα μου, είναι ότι μια τεράστια διαφορά στο θέμα του Άρη, από την άποψη που είχα δώσει από όλα στην Αθήνα, είναι το θέμα των φιλάθλων. Πιστεύω ότι η φιλάθλη του Άρη είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη και ένα πολύ μεγάλο αβαντάζ για τον Άρη. Πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή πιστεύω ότι λίγες ομάδες έχουν τόσο ένθερμους και πραγματικά δηλαδή υποστηρικτές φιλάθλους όπως έχει ο Άρης. Και ποντάρω πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό. Πάρα πολύ. Mm-hmm. Αυτή τη διαφορά εγώ βλέπω μέχρι στιγμής. Αγωνιστικά ο Άρης είναι πολύ καλά μέχρι στιγμής. Δεν βλέπω να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οι προπονήσεις γίνονται πολύ καλά. Οι παίκτες είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Και πιστεύω ότι μέχρι τις 22 του μηνός θα είναι ακόμη καλύτεροι. Mm-hmm. Εντάξει, υπάρχουν κάποια προβλήματα, κάποιο τραυματισμό, αυτό είναι γεγονός. Mm-hmm. Αλλά αυτές είναι οι άτυχες στιγμές του ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Όταν δεν παίζεις ποδόσφαιρο, επόμενο είναι ότι θα τραυματίζεσαι. Κάποια στιγμή θα τραυματίζεσαι. Σωστά, σωστά. Το γεγονός της παρουσίας σας, κύριε Φρυλίγκο, στην Αθήνα σήμερα στην κλήρωση σημαίνει ότι ενδέχεται να εκπροσωπείτε τον Άρη και σε κάποια διοικητικά συμβούλια της Football League. Θα έχετε δηλαδή και αυτό το ρόλο στην... Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν έχω καμία ενημέρωση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εγώ σήμερα ήρθα καθαρά και μόνο για το θέμα της κλήρωσης. Δεν ξέρω από εκεί πέρα. Είναι θέμα της διοίκησης. Δεν μου έχει αναφερθεί κάτι. Νομίζω εκεί πρέπει να έχετε και ρόλο αντιπροέδρου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Οπότε μπλέκει το πράγμα. Αυτό δεν το γνωρίζω και δεν έχει γίνει καμία συζήτηση στο κομμάτι αυτό επάνω. Καμία συζήτηση δεν έχει γίνει. Ναι. Καμία απολύτως. Ομολογουμένως λέω, καμία συζήτηση. Πείτε μου λίγο, γιατί ο Μυροφορίδης σας φωνάζει Mr. Cup? Εντάξει, με φωνάζει. Εντάξει, με φωνάζει Mr. Cup. Εντάξει, ο Παύλος, με τον Παύλο έχουμε μια πολυετή σχέση και συνεργασία. Εντάξει, και επειδή γνωρίζει το τι γνωρίζω, γι' αυτό με αναφέρει έτσι. Όπως είπε σήμερα χαρακτηριστικά η κύριε Φρυλίγκο, φέραμε το Στάθη το Φρυλίγκο για να αποφύγουμε την πατάτα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Εντάξει. Είναι γεγονός αυτό, εντάξει, τι να πω, δυστυχώς οι πατάτες, όπως βλέπεις, ότι κάθε χρόνο κάποια πατάτα σκάει. Ναι. Και όπως πέρσι, αν θυμάσαι, έσκασε το Απόλλωνα, όχι πέρσι, στην προπέρσινη σεζόν, η οποία του στήχησε και μία άνοδο, έτσι. Ναι. Δεν το ξεχνάμε αυτό και μιλάμε για τον Απόλλωνα, ας πούμε. Ναι. Παρ' όλα αυτά την πάτησε, όπως είδες. Αλλά και η Λαμία την πάτησε, αλλά είχε άλλα πράγματα. Η Λαμία την πάτησε, αλλά εκεί είναι άλλη ιστορία. Εκεί είναι άλλη ιστορία. Η Λαμία την πάτησε και πιστεύω ότι αν ο Άρης με τον Όφη είχαν μέτωπο κοινό και είχαν και ίσως και διαφορετικές βάσεις, θα το κέρδιζαν το θέμα. Η Λαμία προφανώς, δεν ξέρω, και είχε κάτι, φαίνεται, διαφορετικό υποστηρίγματα και η υπόθεση κουκουλώθηκε, να το πούμε έτσι, ας πούμε. Είχε αυτά που έχεις όταν δεν ξέρεις τον ΚΑΠ, η Λαμία. Τέλος πάντων. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Εντάξει, είναι και άλλα ίσως κομμάτια. Ναι. Γιατί ο ΚΑΠ ήταν ξεκάθαρος, όχι ο ΚΑΠ, η προκήρυξη του πρωταθλήματος πέρσι ήταν ξεκάθαρη στο κομμάτι αυτό. Ναι. Που για μένα είναι η προκήρυξη, η υπερισχύη του ΚΑΠ, διότι βγαίνει αργότερα από τον ΚΑΠ, συνυπογράφεται από όλους, άρα όλοι την κάνουν αποδεκτή. Ναι. Όταν λοιπόν λέει κάποια πράγματα η προκήρυξη και έρχεται ο ΚΑΠ μετά και λέει όχι, εγώ καταργώ την προκήρυξη και στέκομαι στον ΚΑΠ, εκεί σηκώνω τα χέρια μου. Καλά, εδώ δεν μπήκαμε καν σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, διότι όχι. Δεν μπήκαν καν, όχι, οι δικαστής, αυτό δεν εξέτασε καν. Δεν εξέτασε καν. Ο δικαστής δεν εξέτασε, διότι σταμάτησε στον ΚΑΠ, αυτό λέω, σταμάτησε στον ΚΑΠ, ήδη ότι ο ΚΑΠ λέει αν έχει την ελληνική ταυτότητα ή ελληνικό διαβατήριο, τέρμα. Δεν ακόμα και αυτό. Έπρεπε να υπάρχει μία απόφαση που να το λέει. Απορρίπτω. Έστω με μία λέξη, απορρίπτω. Ναι. Ούτε αυτό έγινε. Ούτε αυτό έγινε. Αυτός λοιπόν με το που το διάβασε αυτό, κατευθείαν το κλείσε το κομμάτι και το βάλε στο αρχείο. Έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα. Πείτε μας κάτι, γιατί ρωτάνε και φίλοι. Ρωτάνε φυσικά λόγω του ότι υπάρχει παιχνίδι μπάσκετ την Κυριακή. Το φιλικό με τη Λάρισα είναι οριστικά στις 5 ή μπορεί να υπάρξει κάποια αλλαγή στην ώρα?
Δεν γνωρίζω το θέμα αυτό καθόλου, θα σε γελάσω, δεν το ξέρω καθόλου. Εγώ ξέρω ότι το παιχνίδι είναι 5 η ώρα και έχουν σταλεί όλα, όλες οι ειδήσεις. Εγώ νομίζω ότι δεν θα αλλάξει. Θα αλλάξει, θα για 5. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα γίνει αργότερα. Έτσι πιστεύω εγώ, δεν έχω κάποια ενημέρωση. Για νωρίτερα λέγαμε, αλλά προφανώς αφού φτάσαμε 5 και δεν έχει αλλάξει, νομίζω ότι πλέον δεν θα αλλάξει. Τώρα κοίταξε να δεις, αν αλλάξει αύριο τελευταία στιγμή και γίνει ξέρω εγώ στις 4, τι να πω. Ναι. Δεν το ξέρω το θέμα. Δεν το ξέρω. Ο κύριος Παύλος δεν ήξερε τίποτα. Ο Παύλος, λέει, δεν υπάρχει ενημέρωση για κάτι τέτοιο, άρα προφανώς παραμένει 5 ώρα το φιλικό παιχνίδι. Στην ΕΡΤ είναι το μπάσκετ, θα ανοίξουμε και τη τηλεόραση, το βλέπουμε παράλληλα. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Τι ώρα αρχίζει, τι ώρα αρχίζει 5. Το μπάσκετ. 5 είναι την ίδια ώρα. Είναι ακριβώς η ίδια ώρα δηλαδή. Ναι. Εμείς το λέμε από την άποψη να έχει περισσότερο κόσμο. Όχι ναι, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν έχω καμία ενημέρωση στο κομμάτι αυτό, καμία τίποτα. Επίσης έγινε εδώ παρουσίαση και για τις νέες μπάλες που υποτίθεται ότι θα ξεκινήσουν του χρόνου. Μια νέα μπάλα, θα δούμε αν θα ισχύσει αυτό. Α, μπορεί πήραμε να μην. Από ένα δείγμα. Πήραμε από ένα δείγμα μπάλας, είναι μια καινούργια εταιρεία, η οποία λανσάρει τις μπάλες της τώρα φέτος, εδώ στην Ελλάδα, η οποία λέγεται Καπέλι, Καπέλι Σπορ. Από την Ιταλία δηλαδή μας έχει έρθει. Ναι, ναι. Έχει δώσει λέει στη Γερμανία κάποιες μπάλες και φέτος λένε εδώ να την, εφόσον συμφωνήσουν οι ομάδες της δηλαδή, όλοι οι πρόεδροι, να υπάρξει αυτή η μπάλα, κοινή μπάλα για όλα τα παιχνίδια. Αυτά είναι τα ωραία. Εμένα αυτά μου αρέσουν, να ξέρετε. Θα δούμε. Ποιος έχει κάνει το κονέ τώρα για την Καπέλη και τα λοιπά, αυτά μου αρέσουν. Ναι, εντάξει, θα δούμε. Κάποιος θα έχει κάνει το κονέ, δεν μπορεί. Σίγουρα, εννοείται. Εννοείται. Ξαφνικά δεν έρχεται ξαφνικά. Εννοείται. Μη φάμε κανένα καπέλο μόνο οι ομάδες, γιατί κάτι έχει ακουστεί. Είναι πιθανό και αυτό. Δεν ξέρω καταρχήν αυτή η μπάλα πώς είναι. Δεν έχω, μου δώσανε μία δείγμα, θα την ανεβάσω επάνω, α δούμε. Ούτε ξέρω. Με προσοχή, μη σκάσει τον δρόμο, με προσοχή. Α, είμαι ξεφουσκωμένη. Αυτή που είναι είναι ξεφουσκωμένη. Θα τη φουσκώσουμε πάνω. Ωραία. Ναι, ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Φιλίκο. Καλή επιστροφή, να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.